κύριε Καλόπουλε, καλησπέρα από Νέα Υόρκη. Είπα προηγουμένως ότι άκουσα με πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος της εκπομπής σας. Σχετικά με τον Απόλλωνα. Για πράγματα. Για τα πράγματα που έφερε στην επιφάνεια ο Απόλλωνας. Που φυσικά για μένα ως σκεπτικιστή δεν είναι μια οντότητα ορατή, αλλά μια θεοποιημένη έννοια. Ο γιος του Ασκλήπιος, γνωρίζουμε ότι είναι αυτός που εισάγει στον κόσμο πλέον τις αρχές της ιατρικής. Ο γιος του είναι αποτέλεσμα της απολώνιας αυτής λατρείας ή εντρίφησης ή λάτρας, όπως είπαμε την περασμένη φορά, από την έννοια της περιποιητικότητας, της εντρίφησης δηλαδή στις αρχές της φύσεως. 18ος απόγονος του Ασκλήπιου, που σημειωτέων Ασκλήπιος, κατηγορήθηκε για τον υπερβάλλοντα ζήλο που επιδείχνει στην ιατρική του και για τα εξαιρετικά αποτελέσματά του, και διαμαρτυρήθηκε ο Άδης, τον Δία, ότι έτσι πως πάει και αναστέλνει ακόμα και νεκρού, θα βιάσει και δεν θα έχει δουλειά ο Άδης. 18ος λοιπόν απόγονος του Ασκλήπιου είναι ο ιστορικά ανιχνεύσιμος του Ιπποκράτης. Αυτός ο άνθρωπος που με την περίφημη εξικοντάδη γλώτου, η οποία ως λόγη Θεού λέει ελατρεύεται η εξικοντάδηλος, έφερε την καθάρισε την μαγεία από την πραγματική ιατρική. Ο Ιπποκράτης είναι αυτός που μας έχει δώσει ακόμα και την ασπιρίνη. Γι' αυτόν γράφει ο Γαλινός, ένας πολύ μεταγενέστερος γιατρός, στο Περιπέας, ότι από τότε η ασπιρίνη, που ήταν από ιτέα, από ιτιά, από την φούδα της ιτιάς ένα υλικό, γράφει λοιπόν ο Γαλινός περί ιτέας, ότι ήταν από τότε φάρμακο εις πολλά χρήσιμων ουδέγαρ εστί πολυχρηστότερων. Περί φαρμάκων και ιτέας γράφει ο Γαλινός. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν εμείς μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα πράγματα που έφεραν στο φως οι πρόγονοί μας, δεν θα πλούτιζε η Μπάγερν. Σωστό. Γιατί βασικό, αν δείτε τι πουλάει επί σειρά ετών σε ασπιρίνη μόνο η Μπάγερν, θα καταλάβετε ότι οι άνθρωποι αυτοί από την αναγέννηση ακόμα, όταν έλεγαν ότι σταθήκανε στους ώμους γιγάντων και έπαιρναν 1000 διπλώματα ευρυστεχνίας, δηλαδή κάθε 3 μήνες έπαιρναν και δίπλωμα ευρυστεχνίας, ότι πηγαίναν και διαβάζαν τις κρυμμένες, κλεμμένες, κατεστραμμένες, αφανισμένες δικές μας βιβλιοθήκες. Σωστό. Έφεραν τα συμπεράσματα που διάβασαν από τους πάνσοφους αυτούς ανθρώπους στις αρχαιότητες, τα δήλανε μέσα δικά τους και είχαν εξασφαλίσει έναν τρόπο πλουσιοπάροχου βιοπορισμού που ήταν καθαρά δικό μας. Σκεφτείτε μόνο ότι τα νοσοκομεία ανά τον κόσμο θα έπρεπε να λέγονται ασκληπιεία ή υποκρατικά ιδρύματα. Γιατί εκεί μέσα οι θεράποντες ιατροί χρησιμοποιούν την υποκρατική ιατρική και τις αρχές του ασκληπιού. Πάρα πολύ σωστά. Αυτή είναι η βάση της σημερινής δυτικής τουλάχιστον ιατρικής. Και μόνο δικαιώματα επί αυτών των ιδρυμάτων, αν είχαμε, θα ήμασταν πλούσιοι μόνο από την διαχείριση της αρχαιολινικής αυτής κληρονομιάς. Έχω άδικο? Άδικο δεν έχετε, αλλά δυστυχώς εμείς οι Έλληνες, όταν μιλάμε για τέτοια πράγματα, μας κατηγορούν ότι είμαστε προγονολάτρες και εθνικιστές. Προγονόπληκτοι. Προγονόπληκτοι και ένα σωρό άλλες. Ίσως δεν έχουμε το σωστό τρόπο να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία μας ανήκουν. Και έχω πει κατ' επανάληψη, κύριε Καλόπουλε, ότι... Σας ακούω με διακοπές και δεν μπορώ να... Δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε. Τότε προτιμώ να ακούμε εσάς. Προτιμώ να ακούμε εσάς, διότι ακούγεστε πάρα πολύ καλά εδώ. Α, έξοχα. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στο δικό μας θέμα, γιατί αυτό το θέμα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το επεξεργαστούμε μια άλλη φορά. Γιατί μου έρχεται στο νου η καταστροφή της βιβλιοθήκης Αλεξάνδρας και δεν αντέχω. Μου φαίνεται θα κάνω εκτεταμένη αναφορά σε αυτήν, να παραμείνω εδώ. Δεν ξέρω αν είδατε εσχάτως το
κινηματογραφικό έργο των Ισπανών αγορά, θα στο συνιστώ ανεπιφύλακτα, όπου εκεί φαίνεται πλέον η σύγκριση των δύο κόσμων, ναι, και το τι χάθηκε εκεί είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και εγώ έχω κάνει εκτεταμένη αναφορά στο βιβλίο μου. Πραγματικά είναι να κλαίει κάποιος όταν διαπιστώνει πόσα πράγματα χάθηκαν μόνο στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Έχω ένα περιστατικό το οποίο αναφέρει ο Σουίδας. Αυτός είναι ένας εγκυκλοπαιδιστής λεξικογράφος. Χρησιμοποιεί προγενέστερους. Είναι μεσαιωνικός, αλλά χρησιμοποιεί προγενέστερους. Και περιγράφει ότι μέσα στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας υπήρχε ένα άγαλμα το οποίο εκκρεμάτω μεταξύ οροφής και εδάφους σε έναν φόκο, τον λεγόμενο μαγνητήτη. Και ενώ δεν ακουμπούσε πουθενά και μπορούσαν να το δονούν, ήταν αδύνατο να αποσπάσουν αυτό το άγαλμα που δεν ακουμπούσε πουθενά, μετεωριζόταν μεταξύ οροφής και εδάφους. Και αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν καταφέρει να παρουσιάζουν ένα τεχνούργημα απίστευτης μελέτης, τακτοποίησης αρνητικών και θετικών πόλων του μεταλλεύματος αυτού, του μαγνητήτη, ώστε να μπορούν να βάλουν ένα ολόκληρο άγαλμα μέσα σε ένα συγκεκριμένο φόκο μαγνητήτη και να μετεωρίζεται. Αυτό που τότε εφήρμοσαν, λέει, εφαρμόζεται εδώ και 10-20 χρόνια στους ηλεκτροκίνητους σιδηροδρόμους. Τα Magnet Mahler, όπως τα αποκαλούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί δεν καταστράφηκαν μόνο βιβλία. Δεν χάθηκαν μόνο βιβλία. Χάθηκαν και απίστευτα τεχνουργήματα, εκθέματα που είχε αυτό το πολιτισμικό, το τεράστιο αυτό το πολιτισμικό κέντρο της αρχαιότητας, που κατάφερε επί 700 χρόνια να διαφυλάτει και να συλλέγει τη γνώση του τότε κόσμου. Το τι έγινε ακριβώς και χάσαμε όλη αυτή την επαφή με το μεγαλείο αυτό των ανθρώπων αυτών, και δεν είναι ανάγκη να τους ημνήσουμε επειδή είναι πρόγραμμή μας, θα τους ημνούσα ανεξάρτητα από την εθνικότητά μου, ακόμα και Κινέζος να ήμουν, ψάχνοντας για τον πολιτισμό θα είχα εντοπίσει τους Έλληνες, όπως συμβαίνει σε όλο τώρα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη μας, όλοι οι μορφωμένοι άνθρωποι ψάχνοντας για τον πολιτισμό εντοπίζουν στο κέντρο του πολιτισμού, σαν τον σημαντικότερο και εκτενέστερο πολιτισμό της ανθρωπότητας, τον αρχαίο ελληνικό, και δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό το πράγμα. Αυτή η σύγκρουση λοιπόν, την οποία πολύ καλά απεικονίζει στο έργο του αυτός ο αξιέπαινος σκηνοθέτης, ο οποίος είναι και συγγραφέας, πρόσεξα, του έργου αγορά, που αναφέρεται στην καταστροφή της βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας και στον άδικο αυτό φόνο της μεγάλης διευθύντριας της σχολής της Ιπατίας. Σε αυτό το έργο απλά κορυφώνεται μια διαμάχη που ξεκίνησε αιώνες πριν μεταξύ της ανατολίτικης θρησκειοκεντρικής αντίληψης του κόσμου και της φυσιοκεντρικής αντίληψης των Ελλήνων. Της εκλογικευμένης. Γιατί πολύ λίγο μας ενδιαφέρει αν ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού ήταν πράγματι ιδωλολάτρες. Το θέμα δεν είναι εκεί. Δεν είναι αυτή η συζήτησή μας. Σαφώς και υπήρχαν. Και μισοδαίμονες, και αγράμματοι, και ανόητοι. Το θέμα δεν είναι καθόλου εκεί. Από αυτούς τους ανθρώπους υπήρχαν παντού. Μηδέ εξαιρουμένου και του Ιουδαϊσμού, ο οποίος είχε τους δικούς του ιδωλολάτρες. Και παραπονιέται ο Ισαΐας, συγκεκριμένα στο 44ο κεφάλαιο από το 15 εδάφιο και μετά, περιγράφει τι δεν πρέπει να κάνουν και λέει: πηγαίνει ο ξυλουργός, κόβει ένα κομμάτι ξύλο, το πελεκάει, το μισό το βάζει στη φωτιά να ψηθεί και ψήνει το φαγητό του, το άλλο το ισιώνει, ζωγραφίζει επάνω κάποιες μορφές,
και πέφτει και το προσκυνάει και λέει εσύ ο Θεός μου. Αυτή την συγκλονιστικά απλή και κατανοητή περιγραφή κάνει για τον είδωλο λάτρη ο προφήτης Ισαΐας, κατηγορώντας τους δικούς του ανθρώπους που το έκαναν. Σαφώς και τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν ως δυναμούχα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τον όρο, ως δυναμούχα διάφορα άγια αντικείμενα, σαφώς υπήρχαν παντού. Το θέμα δεν είναι καθόλου, επαναλαμβάνω, εκεί. Το θέμα είναι ότι στην αρχαία Ελλάδα ένα λαμπρό κομμάτι διανοητών έφερε στην επιφάνεια από βάθος αμέτρητο τις απαντήσεις που είχαμε ανάγκη όλοι εμείς. Μάλιστα, πολλές από τις απαντήσεις εκείνες, αν και είναι 2 και 2,5 χιλιάδων χρόνων παλές, δεν έχουν ξεπεραστεί ούτε μέχρι σήμερα. Σας ανέφερα προηγουμένως για τα ιατρικά επιτεύγματα των Ελλήνων, να πω και αυτό, έσχατη τέχνη οδοντιατρικής είναι η ορθοδοντική. Δεν έχει παρά ελάχιστα χρόνια που εφαρμόζεται στη Δύση. Έχουμε έβριμα στο Μουσείο Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος, μια κάτω γνάθου, όπου υπάρχει με περίτεχνο τρόπο ένα χρυσό μήμα περασμένο στα δόντια, που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι πρόκειται για ορθοδοντική του 5ου αιώνα. Η ορθοδοντική ανακαλύφθηκε μόλις πριν από 10, 15, 20 χρόνια, αν θέλετε. Παραπάνω δεν είναι. Τώρα και εμείς εφαρμόζαμε ορθοδοντική πριν από 2.500 χρόνια. Και έχουμε και τα απαραίτητα γραπτά ντοκουμέντα για να αποδείξουμε ότι η ορθοδοντική ήταν μέσα στις τέχνες των Ελλήνων. Είχαμε μαστεκτομή τον 5ο αιώνα και 1000 χρόνια μετά πεθαίνει Αυτοκράτηρα επειδή έχει καρκίνο του μαστού, αλλά δεν ξέρει κανένας να της κάνει μαστεκτομή. Όμως καταλαβαίνετε λοιπόν, όλα αυτά υπονοούν μια τεράστια σύγκρουση μέσα στην οποία χάθηκαν όλα αυτά τα πράγματα που ο Απόλλωνας, και μην αδιάφορο το όνομα, ο φωτισμένος αυτός μεσογειακός άνθρωπος, και δεν έχει σημασία αν ήταν Έλληνας, συμπτωματικά είμαστε Έλληνες κι εμείς, έφεραν με τόσο μόχρο κάτω τη λάμπα του κάτω από το κερί, γράφοντας και μελετώντας νυχθημερών, έφεραν στην επιφάνεια από τα τρίσβαθα της άγνοιας. Αυτά τα πράγματα χάθηκαν και η μεγάλη ερώτηση είναι τι συνέβη και χάθηκαν. Απλούστατα υπήρξε από αρχαιοτά των εποχών, όπως είπα, η σύγκρουση της ανατολικής κοσμοθέασης με τους θεούς και τους δαιμόνους και τις διάφορες άλλες μαγικές εξηγήσεις του κόσμου με τον φυσιογνώστη φυσιολάτρη Έλληνα. Ο Έλληνας ήταν ο πρώτος που είπε μη εκ των λόγων τα πράγματα, αλλά εκ των πραγμάτων τους λόγους. Για πρώτη φορά λοιπόν εμφανίζεται ο εμπράγματος λόγος. Καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά από τα πράγματα που θα πει ένας επειδή τα είδε στον ύπνο του, επειδή του τα είπε κάποιος δαίμονας, άγγελος ή τελώνιο, με τον εμπράγματο λόγο τον οποίο για πρώτη φορά εισηγεί το Έλληνας. Τι συνέβη λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα. Όλοι το γνωρίζουμε. Αρχικά τι λέει η βίβλος. Εν αρχή επίσης ο Θεός των ουρανών και την γη, η δε γη ήταν αόρατος και ακατασκεύαστος. Και σκότωσε πάνω στη Σαββίσου και πνεύμα Θεού εφέροντο πάνω των υδάτων και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως. Ακούστε τώρα μια άλλη ελληνική απόδοση του ιδίου πράγματος ανεξάρτητη από την πρώτη που λέει.